να μ' αγαπάνε. Να διώχνουν τους τουρίστες από τα ξενοδοχεία για να πηγαίνω εγώ να γενοβολάω τα αυγά του μυανού και τα λουνού χελώνου. Και να με έχουν όλοι έγνοια. Τα έκανε, για δεν τα έκανε τα αυγά της η καρέτα. Γιατί με έκανες άνθρωπο, Θεούλη μου. Μια καρέτα, καρέτα. Αυτό ήθελα να μάνε. Μια καρέτα, καρέτα. Να μου χελώνα καρέτα. Να μου μια φωτιά. Θα με πονούσες, θα μ' είχες σώσει. Μήτερα Ελλάδα. Κι όταν το ρεκόρ μου θα σπάω και με μετάλλια θα επιστρέφω. Ψεύτικα τύχη θα μου γκρεμίζεις και για τρεις μέρες θα με φροντίζεις. Καληνύχτα Μίλτο. Καληνύχτα Κώστα. Καληνύχτα παιδιά. Ναι. Ναι, κυρία μου, ναι, σωστά το λέτε το όνομα. Ναι, Μαλβίνα Χαριτοπούλου ακριβώς. Τι? Γιατί το άλλαξα. Εσείς δεν τα αλλάξατε. Ω, κατάλαβα, σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον έχετε τον άντρα σας. Διαμορφωμένη πάλι πολύ σας μίλησα. Τώρα έχω εκπομπή, κλείνω, καληνύχτα. Λοιπόν, ταλαντούχοι ψηφοφόροι μου, ξανά μαζί εγώ κι εσείς. Αυτές τις μέρες όλοι μας μιλάνε έτσι για εθνική ταυτότητα. Όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως. Μια εθνική ανεξαρτησία που ξέρετε, ξεχάστε την. Τώρα περάσαμε σε άλλα. Κι εγώ κάθομαι και τα ακούω αυτά. Και σκέφτομαι τον καθηγητή Γιαναρά, πολύ φίλος μου κι αυτός, που λέει πως αν αυτή τη στιγμή σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο της Νέας Υόρκης ή του Τόκιο, του Περού ή του Ατζερμπαϊτζάν βρίσκεις τον Αριστοτέλη και τον Θουκυδίδη και τον Πλάτωνα, δεν είναι επειδή τους ενδιαφέρει η εθνική μας ταυτότητα, αλλά επειδή τους ενδιαφέρει η πρόταση ζωής την οποία κομίζει η Ελλάδα. Και μόνο όταν κάνουμε προτάσεις ζωής μπορούμε να μιλάμε για πρόταση πολιτισμού. Και για μορφωμένη, πάλι απλά σας το είπα. Να πέσει και το βίντεο παρακαλώ. Θα περάσουν τα σύννεφα, δίπλα μου προχώρα χώρα θάνατη. Δοξασμένη μοίρα αιώνια χαραγμένη. Θα περάσουν τα σύννεφα, θα έρθουν χελιδόνια, θα έρθει η άνοιξη ξανά. Μάσπρο και γαλάζιο φως η ελπίδα, κι η ζωή γλυκιά πλάι στη θάλασσα. Σε μια φοινικιά, στην αγκαλιά σου πλάι στο κύμα, γέρναμε φιλιά χμες στη σιγαλιά. Στον πόλεμο το κρίμα, άκου τη καρδιά πως χτυπά, αχ δεν θα κάνουν βήμα. Θα την ξαναβρούμε μια Κυριακή, άσπρη μέρα γαλανή με σταυρού το σχήμα. Και τώρα καλλιτεχνικά νέα, δηλαδή μη με λες πια αλκοόλα και τζάνκι, λέγε με απλώς Λάιζα. Την είδαν τη Μινέλη, τα παιδιά μου τα ίδια τα δικά μου και ξεσηκωθήκανε. Σου λέει σιγά μην είμαστε εδώ μέσα στο Sky να κάνουμε δημοσιογραφία που είναι δύσκολο. Πάμε να κάνουμε καμπαρέ που είναι πιο εύκολο. Έτσι τους είπε και ο Θάνος, ο φίλος μου, 20 χρόνια, ο Αλεξανδρής. Και μου τα ξεσήκωσε και μου τα πήρε στο λαιμό του. Που αυτός θα φύγει και θα πάει να κάνει το κέντρο διερχομένων μαζί με τη Σεμίνα το χειμώνα. Και θα μείνουν τα δικά μου τα παιδιά, οι ίδιοι οι ρεπόρτερ μου, χωρίς δουλειά. Πού θα πάνε μετά, ποιος θα τα πάρει, μου λέτε.
Η αλεπούτρη κάλλον, για η λάση Καστοριάς, ο μαύρος γάτος. Αν το έκαναν το καμπαρέ, το έκαναν. Και ήρθανε με τα γονατιστά και με παρακαλάγανε. Θέλουμε να μείνουμε μαζί σου. Θέλουμε να μείνουμε μαζί σου. Έτσι είναι, αγάπη μου. Πιο εύκολη δημοσιογραφία. Το καμπαρέ θέλει και προσόντα. Ρίξε βίντεο, κουκλίτσα μου. Και με ρε μενετζή. Μόνο Μαριάννα μένει, μόνο Μαριάννα. Κατάσταση στο χορό και στο τραγούδι, η αδεξιότητα φαίνεται. Στην πολιτική πάλι όχι. Εκεί ένα περίεργο πράγμα, το ελάττωμα μετατρέπεται σε προσόν. Γι' αυτό ταλαντούχε ψηφοφόρε μου και απαστράπτοντα χαρισματικέ μου αναποφάσιστε, είπαμε, στα μικρομάγαζα να την πέσεις. Ούτε νουδού, ούτε πασόκ, στους άλλους. Άντε τώρα, να την κοπανάω σιγά σιγά, πολλά είπα. Έχω κι άντρα να ταΐσω. Καληνύχτα σας, παιδάκια. Από κρασί που κι σπίδος μου να με πίσω κι όπου να περνάω. Πάντα να μετράω. Να με σαν και σένα, Τζέγκινς Χαν.